Ξεκινάμε και εδώ στην Πάτρα το τέταρτο προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας και δύο λόγια για το καλωσόρισμα από τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος, του Κινήματος, τον Γιώργο Αναστασόπουλο. Κύριε Αναστασόπουλο. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο τέταρτο προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Στο δρόμο προς το συνέδριο, το ιδρυτικό συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα 27, 28 και 29 Μαΐου. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, γιατί ένα κομμάτι της ζωής μου ανήκει σε αυτή την πόλη, στην Πάτρα, στην οποία έζησα ως φοιτητής τα καλύτερα μου χρόνια. Και πάντα έτσι βροχερή ήταν συνήθως και φύσαγε κιόλας προς το Ρίο. Έχω ένα λόγο εδώ να διαβάσω, δεν τον διαβάσω τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ήταν πάλι για προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της παιδείας, λέει, περί ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης, προσυνέδριο Ιανουάριο του 1986. Όταν ετοίμαζα τη σημερινή μου μικρή παρουσίαση, το βρήκα και λέω τι λέγαμε πριν 25 χρόνια τότε νέοι άνθρωποι. Με μεγάλη μου θλίψη είδα ότι αυτά που λέγαμε πριν 25 χρόνια είναι στις προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας σήμερα. Για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, για την απελευθέρωση της αγοράς, για τις αποκρατικοποιήσεις. Δυστυχώς έχουμε σπαταλήσει 25 χρόνια. Σπαταλήσαμε μια ολόκληρη γενιά. Η Δημοκρατική Συμμαχία δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό άλλο. Θα συνεχίσουμε έναν αγώνα τον οποίο ξεκινάμε τώρα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στη βάση της κοινής λογικής, στη βάση της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας και του σεβασμού προς τον πολίτη. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο τέταρτο προσυνέδριο και εύχομαι οι εργασίες μας να είναι όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικές, πιο αποδοτικές και γρήγορα να μετατραπούν σε πράξη. Ευχαριστώ.